η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου, μας φέρνετε κάποιες βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες αναφέρονται σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με απόντα τον κύριο Τσαφτάρη. Χωρίς να υπάρχουν αυτές οι τροπολογίες εδώ για να μπορούμε να τις αξιολογήσουμε. Χωρίς να μας έχουν μοιραστεί, παρότι το έχω ζητήσει από τότε που τις ανακοινώσατε. Και επειδή με τέτοια διαδικασία, πριν από μερικούς μήνες, πέρασε εκείνη η σκανδαλώδης ασυλία για τους τραπεζίτες που έδωσαν τα περίφημα θαλασσοδάνεια, ζητώ, εκτός από την καταγγελία και τη διαμαρτυρία για τον τρόπο του νομοθετήν, που είναι απαράδεκτος για όλο το Κοινοβούλιο, να αποσυρθούν αυτές και να έρθουν σε ένα νομοσχέδιο, εφόσον η κυβέρνηση θεωρεί σωστές, αλλά κανείς από τους παρόντες υπουργούς δεν ξέρει το θέμα, με παρόντα τον κύριο Τσαφτάρη να μας εξηγήσει. Και εμείς να μπορούμε να αξιολογήσουμε, διότι μια πρόχειρη ματιά, ψάξαμε με δική μας πρωτοβουλία, βρήκαμε τις δύο από τις τρεις. Μιλάνε για απαλλαγή, ασυλία ουσιαστικά από ενδεχόμενες ευθύνες ποινικές και άλλες σε συνεταιριστές και για ταυτόχρονη παράταση της θητείας διοικητικών συμβουλίων συνεταιρισμών με απλή υπουργική απόφαση και για ένα χρόνο παράτα από μια κυβέρνηση που όταν έρχονται τροπολογίες για την πάυση διώξεων αγροτών που έχουν κινητοποιηθεί για τα προϊόντα τους και τις τιμές, εκεί είσαστε αρνητικοί. Εγώ λέω το εξής, να μην νομοθετούμε πρόχειρα για οτιδήποτε, γιατί έχουμε μια αρνητική εμπειρία. Και σας παρακαλώ να τις αποσύρετε, γιατί είναι τρελό, είναι αδιανόητο, είναι προσβλητικό για όλους μας να έχει πει ναι εκ μέρους κυβέρνησης ο κύριος Τσαφτάρης, ο οποίος είναι απόν. Και κανείς από εσάς εκεί, στα κυβερνητικά έδρα, να μην είναι σε θέση να μας εξηγήσει γιατί η κυβέρνηση αποδέχεται. Κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε. Θέλετε το λόγο σας. Μην μας φέρετε σε δύσκολη θέση να ανεβάσουμε τους τόνους. Εντάξει. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει το λόγο.